Στο τέλος του Δεκέμβρη του 19, του 2019, έληξαν οι συμβάσεις εργασίας 33 καθοριστριών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Αποτέλεσμα, οι εργαζόμενοι ή οι εργαζόμενες να οδηγηθούν στην ανεργία. Έκτοτε υπήρξαν μια σειρά από παρεμβάσεις, αγωνιστικές κινητοποιήσεις των εργαζομένων, με τη συμπαράσταση φορέων της Μαγνησίας, του Βόλου εν προκειμένου. Παρ' όλα αυτά, η σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανέθεσε σε εργολάβους τόσο την καθαριότητα όσο και τη φύλαξη του Πανεπιστημίου σε όλα τα τμήματά του, ενώ σε επίπεδο περιφέρειας Θεσσαλίας και όχι μόνο δηλαδή στις κτηριακές υποδομές του Βόλου. Γιατί στην ουσία και προχώρησε αυτή την κίνηση, διότι το Υπουργείο δεν έκρινε την επαναπρόσληψή τους. Και εδώ να σημειώσουμε ότι ακόμα και η παρουσία των εργολάβων σε ό,τι αφορά το λεγόμενο κόστος, κοστίζει στο Πανεπιστήμιο το διπλάσιο από ό,τι στήχιζαν οι εργαζόμενοι στους δύο τομείς αυτούς, καθαριότητας και φύλαξης. Συνεπώς, τα ερωτήματα, κυρία Πρόεδρε, προς τον Υπουργό είναι σε ποιες ενέργειες θα προχωρήσει ο Υπουργός, η κυβέρνηση, ώστε να καλυφθούν οι αναγκαίες θέσεις προσωπικού τόσο στην καθαριότητα όσο και στη φύλαξη, με βάση τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με μόνιμο και μόνιμο προσωπικό. Παράλληλα, ποια μέτρα θα πάρθουν, θα προωθήσει το Υπουργείο, ώστε να επαναπροσληφθούν και να μονιμοποιηθούν το προσωπικό που έληξαν οι συμβάσεις τους και απολύθηκαν, τόσο στην καθαριότητα όσο και στη φύλαξη, που για πολλά σημειωτέων χρόνια προσέφεραν τις υπηρεσίες τους στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και απολύθηκαν μετά τη λήξη των συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Συγκεκριμένα, οι 33, όπως προείπα, καθαρίστρες στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε συνάδελφε. Ειδικά για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, είναι γεγονός ότι στις 7 Δευτέρου του 2020, 7 Φεβρουαρίου του 2020, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας έστειλε ένα έγγραφο με το οποίο ζητούσε την έγκριση με πράξη Υπουργικού Συμβουλίου για την πλήρωση 80 θέσεων προσωπικού καθαριότητας και 64 θέσεων για τη φύλαξη του Πανεπιστημίου από υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Το αίτημα αυτό έφτασε στις υπηρεσίες του Υπουργείου, διαβιβάστηκε προς την πολιτική ηγεσία, αλλά στις 20 Μαΐου, δηλαδή 3 μήνες μετά, το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας διαβίβασε ένα νέο έγγραφο με το οποίο ενημέρωνε το Υπουργείο Παιδείας ότι η σύγκλητος του Ιδρύματος αποφάσισε την ανάκληση του συγκεκριμένου εγγράφου του Πανεπιστημίου για την πρόσληψη των συγκεκριμένων υπαλλήλων ΙΔΟΧ. Έτσι, σύμφωνα με ένα έγγραφο που ζητήσαμε προχθές από το Πανεπιστήμιο για να μάθουμε τι γίνεται τώρα, έχει προχωρήσει το Πανεπιστήμιο σε διαγωνιστική διαδικασία ανάδειξης εργολαβίας, φυλάξεως και καθαριότητας, η οποία βρίσκεται στο στάδιο κατακυρώσεως. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Κύριε συνάδελφε. Ναι, ακούμε. Κύριε Υπουργέ, έτσι είναι το πράγμα, έτσι είναι η κατάσταση. Όντως, το είπα εξάλλου και στην πρωτολογία μου, ότι η σύγκληση του Πανεπιστημίου μετά από ένα διάστημα, εφόσον είχαν απολυθεί οι εργαζόμενοι, δεδομένου το ότι είχαν λήξει οι συμβάσεις εργασίας που είχαν, προχώρησε στην ανάθεση σε εργολάβους και των δύο τομέων καθαριότητας και φύλαξης. Αξιοπώντας προφανώς το νομικό πλαίσιο, το νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει. Όμως, οι εργαζόμενοι αυτοί, και εδώ αν θέλετε είναι η ερώτηση, ήτανε, αν θέλετε, είναι καρπός ακριβώς αυτής της κατεύθυνσης, αν θέλετε, και της υποχρέωσης που αισθανόμαστε να προωθούμε τα προβλήματα των εργαζομένων και γενικότερα τα προβλήματα του λαού μας και μέσω της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Μιλάμε για εργαζόμενους λοιπόν, οι οποίοι είχαν 15-20 χρόνια με ανανεώμενες συμβάσεις που καλύπτανε πάργιες και διαρκές ανάγκες.
Και βέβαια, αφού τους έστριψαν, γιατί γνωρίζω την κατάσταση, λοιπόν, αφού τους έστριψαν όλα αυτά τα χρόνια σαν τη λιμονόκοπα, εμπέζοντάς τους βεβαίως με υποσχέσεις, τι κάνουν, τους πετάξανε στον δρόμο. Αυτό συνέβη. Και μιλάμε για ανθρώπους που είναι κάποιας ηλικίας, που δύσκολα μπορούν να βρουν εργασία, έχοντας καταθέσει και την ψυχή τους όλα αυτά τα χρόνια στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Και εδώ τώρα, βεβαίως, είναι θέμα κεντρικής πολιτικής κατεύθυνσης. Ανεξάρτητα τι αποφασίζει σύγκλητος και τα λοιπά, ή όποια σύγκλητος πανεπιστήμιο, η οποία πατάει πάνω σε συγκεκριμένες πολιτικές, παύλα νομοθετήματα, νόμους. Είτε λοιπόν με εργολάβους, και αυτό που αποδεικνύεται, είτε με εργολάβους, αλλά είτε με συμβάσεις, ατομικές είναι αυτές, οποιοδήποτε άλλο τύπου συμβάσεις, οι εργαζόμενοι είναι συνεχώς όμοιροι και αντιμέτωποι με την προοπτική της ανεργίας. Αντίστοιχα με την εξαθλίωση, είτε και σε περιόδους κρίσης, είτε σε περιόδους οικονομικής κρίσης, είτε σε περιόδους ανάπτυξης. Και μάλιστα αυτό, όπως είπα, αποδεικνύεται και μέσω αυτού του ζητήματος που συζητούμε με αφορμή την ερώτηση, και ακόμα επιπλέον σε ό,τι αφορά τα ποσά που ανέφερε προηγουμένως. Στόχος, δείτε, φτάνουν στο σημείο με την άσκηση αυτής της πολιτικής, και εδώ είναι που θα πρέπει οι εργαζόμενοι να βγάλουν συμπεράσματα, να δίνουν τη δυνατότητα ακόμη και σε εργολάβους που μπαίνουν σε τέτοιου είδους υπηρεσίες και παίρνουν έργο παροχής υπηρεσιών τέτοιου τύπου, να αμείβονται διπλάσια, ενδεχομένως και πολύ πολλαπλάσια ακόμα, σε σχέση με την αμοιβή, την αξιοπρεπή, να το πούμε έτσι, αμοιβή των εργαζομένων, είτε δουλεύανε με αυτού του τύπου τις σχέσεις, είτε ακόμα και με μόνιμη και σταθερή εργασία. Και τα στοιχεία τα έχετε, νομίζω τα ξέρετε, εφόσον αναφερθήκατε και προηγουμένως σε ό,τι αφορά τις συγκλήτες του Πανεπιστημίου και τις αποφάσεις που έχουν πάρει. Εμείς λέμε ότι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να απασχολούνται και βεβαίως να μεριμνήσουν το Υπουργείο. Αυτός είναι ο ρόλος μιας κυβέρνησης. Ανεξάρτητα τι μπορεί να αποφασίσει μια σύνδεση. Να παρέμβει και να πει. Αυτοί οι 33 εργαζόμενοι, οι εργαζόμενοι αυτοί μόνιμοι να προσληφθούν με μόνιμη και σταθερή εργασία, προκειμένου να παράξουν τις αντίστοιχες υπηρεσίες. Γνωρίζετε, είστε πανεπιστημιακός, τις ανάγκες των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και στους τομείς αυτούς, ενώ καθαριότητα και πάει λέγοντας φύλαξη και όλα αυτά. Και σε αυτή την κατεύθυνση εμείς αυτό που λέμε τι, ότι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να εντείνουν τον αγώνα τους. Σε αυτούς απευθυνόμαστε, πρέπει να εντείνουν τον αγώνα τους, να οργανώσουν την πάλη τους, να αναμετρηθούν με αυτές τις πολιτικές, τις διεκδικήσεις τους, αν θέλετε, για το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή δουλειά, με μόνιμα, με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Και σε αυτή την κατεύθυνση εμείς θα είμαστε δίπλα τους. Σας ευχαριστώ.